Συγγνώμη, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και οι εκπρόσωποι των θεσμών είχαν μια πολύ παραγωγική συνάντηση πάνω στην κατάσταση, στο που έχει η κατάσταση σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχει έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αξιολόγηση προς όφελος κάθε πλευράς. Κάναμε σημαντική πρόοδο απόψε και πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση και τη συμφωνία με την επιστροφή εκπροσώπων των θεσμών στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε περαιτέρω πρόοδο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Με συγχωρείτε που φόρεσα τα γυαλιά μου, αλλά μόλις τώρα πήρα το μήνυμα και απευθείας σας το μετέδωσα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια παραγωγική συζήτηση όπως δήλωσε και ο πρόεδρος Ντάισμπλουμ. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία επιστροφής των θεσμών στην Αθήνα, αλλά έχουμε συμφωνία επιστροφής των θεσμών μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι σημαντικό, Γιώργο. Καταγράφηκε λοιπόν πρόοδο σε αυτή την ανακοίνωση του Γερούν Ντάισμπλουμ. Αν αναμέναμε κάτι από αυτή τη συνάντηση, είναι να πάρουμε το πράσινο φως ώστε να επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια για να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, πάντα με ημερομηνία ορόσημο την 20η Φεβρουαρίου. Ακριβώς. Για το κλείσιμο. Τώρα, το πώς ακριβώς διαμορφώνεται η πρόταση, δεν θέλω να αποπειραθώ. Είναι γνωστά τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει. Το βέβαιο είναι ότι η πρόταση εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στο συνταξιοδοτικό, στο φορολογικό, στον προϋπολογισμό σε σχέση με τα πλεονάσματα. Η κοινή στάση των θεσμών είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% μετά το 2018, καθώς ορισμένες πλευρές υποστηρίζουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο και χρειάζεται η διασφάλιση ενός σημαντικού αποθεματικού πακέτου. Τώρα, άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος διευκρίνησε το πρωί ότι ζητείται από την Ελλάδα η άμεση νομοθέτηση μέτρων ύψους 1,8 δις και επιπλέον 1,8 δις εφόσον καταστεί αναγκαίο μετά το 2018. Μένει όλα να τα δούμε λοιπόν. Έχουν όλα αυτά να κάνουν ενδεχομένως με διεύρυνση φορολογικής βάσης και περιορισμό των δαπανών στο συνταξιοδοτικό. Ένα τελευταίο. Το μόνο καινούργιο στοιχείο, θα έλεγα, είναι πως έχει διαμορφωθεί μια ενιαία στάση από το σύνολο των θεσμών, με άγνωστη ακόμη την παράμετρο που αφορά στον τρόπο συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά αυτό φαίνεται ότι μπορεί να ξεκαθαριστεί και στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Μάλιστα.